την ανάδειξη ντόπιων καλλιτεχνών που ασχολούνται με το σινεμά. Η ενότητα αυτή έχει τον τίτλο «Θερινό σινεμά Παύλος Τάσιος». Είναι στη μνήμη του πολυγυρινού σκηνοθέτη του Παύλου Τάσιου, όπου έβαλε και αυτό την δική του πινελιά στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Και έτσι, στο διήμερο αυτό, εκτός από την δική του ταινία που πήρε 6 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1977, το Βαρύ Πουπόνι, θα προβάλλουμε και την βραβευμένη ταινία της Κυριακής της Μάλαμα, από τη Χαλκιδική, από τη Σικιά, με την ψυχή στο στόμα, όπου και αυτή βραβεύθηκε με το βραβείο κοινού στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Και την άλλη μέρα θα έχουμε ταινίες που έχουν βραβευθεί από το περσινό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους από τη Δράμα. Αυτά όλα θα γίνουν στο προάβλιο του Δημαρχείου και το διήμερο. Είναι 1 Αυγούστου και 2 Αυγούστου. Το φεστιβάλ βιώνει φέτος τη δική του οικονομική κρίση, παρότι αποδεικνύεται διαρκώς ότι ο κόσμος επιζητά τα πολιτιστικά δρόμενα. Νομίζω ότι ο κόσμος διψάει για πολιτισμό και αυτό φαίνεται από χθες τουλάχιστον για σήμερα που μιλάμε, που είχαμε μια εκδήλωση που αναγκαστήκαμε να την αναβάλουμε λόγω βροχής το Σάββατο το προηγούμενο και να την κάνουμε Τετάρτη ως καθημερινή, επόμενη μέρα εργάσιμη κτλ. Υπάρχουν αυτές τις σχετικές δυσκολίες, όμως το θέατρο ήταν γεμάτο. Τα οικονομικά του φεστιβάλ πώς είναι? Μπορώ να σας πω ότι έχουμε μειώσει τον προϋπολογισμό κατά 15 φορές από τον αρχικό προϋπολογισμό. Είναι πολύ χαμηλά τα budget πλέον. Οι εκδηλώσεις με τα μεγάλα ονόματα ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτούνται, ενώ εμείς απλά χρειάζεται να οργανώσουμε και να στηρίξουμε τους ντόπιους συλλόγους. Η φετινή είναι η 5η συνεχή διοργάνωση για το Δήμο Πολυγύρου.